Μιλάμε για τα πράγματα, αλλά δεν τα λέω. Η Ηλία μου βλέπεις. Περίμενε, καλή φίλη που είμαι. Αλλάζουν οι ρόλοι. Τι? Τι? Εντάξει τώρα. Ισχύει ότι ο κύριος Κιμούλης στην αρχή δεν σε ήθελε στην ταινία? Όχι, δεν ισχύει καθόλου αυτό. Και μάλιστα είχε ενοχληθεί. Διότι όλα αυτά, οι φήμες δηλαδή, δημιουργήθηκαν από τα μέσα. Δεν δημιουργήθηκαν από εμάς τους ίδιους. Πώς είναι να κάνεις μια απόπειρα στον χώρο της υποκριτικής χωρίς να έχεις υπόβαθρο κάτω? Στην αρχή πάλι δεν ήθελα να το κάνω. Μετά... Σε έπεισε ο κύριος Περάκης. Ο κύριος Περάκης, ναι. Και εντάξει, μου έδωσε ένα ρόλο που... Μου τέριαζε. Ναι. Δηλαδή... Οι υπόλοιποι συντελεστές πώς σε δέχτηκαν μέσα στην ομάδα? Συγγνώμη, αλλά εγώ άκουσα τον Τζιμιτσέλη, τον Γιαννάκη, ο οποίος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για την Τζιμιτσέλη. Ήταν όλοι πολύ φιλικοί και πολύ καλοί μαζί μου και ειλικρινά απορώ, γιατί εγώ δεν έχω σχέση με την ηθοποία, έτσι. Και μπήκα στα βαθιά, ας πούμε, και αμέσως, ας πούμε, είμαστε στην πρόβα και μου είχαν δώσει το σενάριο και έπρεπε εκείνη τη στιγμή να μπω και να πω τη σκηνή μου χωρίς να έχω εμπειρία από ούτε σχολή. Και με καλά ξεχωμένους ηθοποιούς.